πάρει, παιδιά, μια ώρα χτυπάω, δεν ανοίγει αυτή η πόρτα. Δεν έχεις κάρτα. Όχι, γιατί με κάρτα, μπαίνουμε. Φρούριο το καταντήσατε εδώ πέρα. Μόνο με κάρτα μπορούμε να πούμε. Ναι. Βέβαια. Και όλο αυτό τι είναι γύρω-γύρω όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι είναι πάντα το κουράδι. Τι είναι αυτό, παιδί μου, φύλακες. Φύλακες παντού, ναι. Φυλάσσεται 24 ώρες που στην τράγω. Αλήθεια. Βέβαια. Θέλω να δω το σπίτι, γιατί είμαστε μια εβδομάδα πριν βγούμε. Έχω τρελαθεί να με ρωτάει ο κόσμος πώς είναι. Μου κάνετε μια χάρη να μου δώσετε. Δεν θα έπρεπε να είσαι εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά εμπάσχετο. Δεν θα μου το δείξει το σπίτι στην παρουσιάστρια. Πάμε, πάμε. Μπορώ να έχω και μερικά πλανάκια να τα δείξω, παιδί μου, στον κόσμο. Τώρα περιμένω ο κόσμο να τις 3 Οκτωβρίου. Πάμε, είσαι πολύ πιεστική. Τι πιεστική τώρα, τι το κρατάμε μυστικό, θα βγει στον αέρα. Δεν βλέπεις πόσο όλα είναι. Εδώ που. Α, το μικρό. Τι γίνεται εδώ πέρα, υπερπαραγωγή. Με βάρδιες. Με βάρδιες. 24 ώρες προς το παρελθόν. Τους παρακολουθούν συνέχεια. Πολύ ωραία. Εδώ είναι το ring. Τι σημαίνει ring? Λέγεται κάμερα ring και είναι το σημείο που μεταφέρονται οι κάμερες γύρω από το σπίτι, από τα παράθυρα, για να έχουμε τα πλάνα που θέλουμε μέσα από το σπίτι. Με άλλα λόγια, δηλαδή γύρω-γύρω από το σπίτι. Όλο το σπίτι είναι περιτριγισμένο από αυτό εδώ που βλέπεις. Με παράθυρα και κάμερες. Βλέπεις τις σειράγες εδώ. Ναι. Εδώ πάνω τρέχουν οι κάμερες. Και έτσι μπορούν να μετακινηθούν γύρω-γύρω σε όλο το σπίτι. Συγνώμη. Και τα παράθυρα αυτά είναι μιας όψεως. Ναι, δηλαδή βλέπουμε τα παράθυρα μόνο εμείς προς τα μέσα. Βλέπουν οι κάμερα μέσα. Ναι. Από εδώ αυτό που βλέπεις είναι το σούπερ μάρκετ. Αυτό φαίνεται τώρα με την κάμερα που το καταγράφουμε απ' έξω. Εμείς το βλέπουμε, έτσι. Εμείς το βλέπουμε. Το μεγάλο σούπερ μάρκετ. Για... Πόσα άτομα τελικά, 14 άτομα. 14 άτομα. Α, δεν άλλαξε κάτι, το ρωτώ. Όχι, όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μπαίνω. Πάμε στο σπίτι. Γεια σα, παιδιά. Ωραία θετική ατμόσφαιρα μου κάνει. Τεράστιο. Είναι τεράστιο. Επίσης, πολύ μεγάλο. Ένα καινούργιο στοιχείο είναι πολύ μεγάλο. Εδώ τι γίνεται, φώτα, βάφια. Εδώ φτιάχνουμε κάποια τελευταία πράγματα. Η κουζίνα είναι από εδώ. Αυτή είναι η κουζίνα. Μεγάλη πιάνη, γιατί κορύφωνα. Ευάερη εμπειρία. Μάλιστα. Αν είναι να παίρνουμε σε κάποιο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Γιατί εδώ υπάρχουν δύο. Ένα ημίδιπλο. Όπως βλέπεις είναι κρεβάτια. Στα κρεβάτια κοιμούνται άνθρωποι. Εδώ μπορεί να κοιμηθεί ένας και εκεί δύο. Παραπέρα δεν μπορεί. Πώς θα κοιμηθούν δύο? Επιτρέπεται να κοιμούνται και κορίτσια και αγόρια μαζί? Και τι σου κάνει τίποτα? Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν πώς θέλουν να κοιμηθούν. Ναι, αλλά εγώ βλέπω. Εδώ βλέπω, κοίτα. Βλέπω κρεβάτι το οποίο είναι διπλό. Ναι. Ποιος θα κοιμηθεί εδώ? Αυτά που με ρωτάς είναι λίγο. Απαγορεύονται. Είναι λίγο νωρίς να στα απαντήσω. Εδώ είναι. Τι είναι εδώ? Το δωμάτιο επικοινωνίας. Από εδώ θα κοινωνούμε το Big Brother. Εδώ σε θέλω, σε αυτό το δωμάτιο επικοινωνίας. Να μπω. Μπες. Παντού μπαίνεις με το δεξί εδώ. Ναι, είναι λίγο. Αυτό είναι το δωμάτιο επικοινωνίας. Αυτό είναι το. Η καρέκλα που είναι. Η καρέκλα έρχεται. Θα είναι εκεί που κάθεσαι τώρα. Εντάξει, πάντως δεν είναι κλειστοφοβικό. Είναι ωραίο το δωμάτιο επικοινωνίας. Και πουσίνα. Θέλω λοιπόν να συζητήσουμε σοβαρά επί του εξωτερικού χώρου και επί της εξωτερικής διαμόρφωσης. Πίσω από αυτό το μικρό φυλάκιο, τι είναι αυτός ο χώρος? Αυτός ο χώρος είναι ο καινούριος χώρος που λέμε ότι έχει το πηγάδι. Τι σημαίνει? Λοιπόν, αυτή είναι η αρένα. Αρένα την ονομάζουμε γιατί εδώ θα γίνονται κυρίως οι αποστολές που θα είναι πιο, πώς να σου το πω. Πώς, να μου λίγο το πιο extreme. Λοιπόν, αυτά είχα, αυτά μπόρεσα και απέσπασα. Ελπίζω να μείνετε ευχαριστημένοι, τα υπόλοιπα δεν μου τα επιτρέπουν. Η ώρα είναι 6. Παρά 20, πάει 5 λεπτά το ρολόι μου. 6 παρά 20 Σάββατο. Μια μικρή γεύση από το σπίτι του Big Brother. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την παραγωγή. Την ευχαριστούμε θερμά.